Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Παγιδευμένη. Η Άννα βάζει μπροστά το σχέδιό της και ζητάει τη βοήθεια του Μάρκου και του Νίκου, ελπίζοντας πως κάνει καλά που τους εμπιστεύτηκε. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά και πλέον ο Αλέκος κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα της. Η δεύτερη φάση του σχεδίου βρίσκεται σε εξέλιξη με την Ιβόνη να παίζει καταλυτικό ρόλο στις προσπάθειες της Άννας να καταστρέψει τον Αλέκο και να τον φέρει αντιμέτωπο με τις ευθύνες του. Στόχος της δικηγόρου είναι να βρει το στοιχείο που αθωώνει το Θοδωρή και να ανακουφιστεί από τις τύψεις που νιώθει. Μέσα σε όλα αυτά, η σχέση του Σταύρου με την Αγγελική έχει περάσει πλέον σε πιο προσωπικό επίπεδο και οι δυο τους έρχονται κοντά. Μάλιστα, η εισαγγελέα βρίσκει το θάρρος να της κάνει ερωτική εξομολόγηση. Οι μέρες περνούν και η Άννα και ο Δημήτρης, θεωρώντας πως έχουν ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες, συνειδητοποιούν πως μόνο μαζί είναι ευτυχισμένοι. Έτσι, ελπίζοντας πως καμιά άλλη σκιά από το παρελθόν δεν θα βαρύνει τις ψυχές τους, παίρνουν την απόφαση να παντρευτούν. Η μέρα του γάμου ξημερώνει και η Άννα ντύνεται νύφη. Όταν ο Δημήτρης τη βλέπει μπροστά του, αισθάνεται ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Η τελετή πραγματοποιείται σε έναν όμορφο χώρο παρουσία όλων των αγαπημένων τους προσώπων που παρακολουθούν συγκινημένοι την Άννα και τον Δημήτρη να ανταλλάζουν τους όρκους της παντοτινής αγάπης. Αμέσως μετά ακολουθεί ένα μεγάλο πάρτι, με τους νιώπαντρους να αγνοούν πως οι περιπέτειες για εκείνους δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Και αυτό γιατί μετά το γάμο τους οι αρχές εντοπίζουν το άψυχο σώμα του Δημήτρη. Τα νέα της δολοφονίας του ευνηθιάζουν τους πάντες και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, υπεύθυνη για το φόνο είναι η Άννα. Η τελευταία, σοκαρισμένη, δείχνει να έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και όταν οι αστυνομικοί της φορούν χειροπέδες, δεν λέει το παραμικρό.